ξέρω πόσα χρόνια και τελικά δεν ξεχνιέται, αλλά το βασικότερο, αν θέλουμε να κυκλοφορούμε και να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό που είπε και ο Γενικός Γραμματέας, να ξέρουμε ότι όλοι χωράμε παντού. Αλλά για να μπορούμε να χωράμε και να κυκλοφορούμε και να έχουμε ασφάλεια, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες. Και έλεγα πριν ότι ενώ είμαι μηχανόβια, είμαι σε ταξί, έχει από ένα μέτρο από το πεζοδρόμιο, έχει σταματήσει για να βγω και μου λέει ναι, μπορείς να βγεις. Μηχανόβια έχω και ανοίγω την πόρτα. Και δεν έχω δει ότι από πίσω έρχεται ένα μηχανάκι. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι απλοί κανόνες αυτοσεβασμού και σεβασμού του ανθρώπου που έχεις απέναντι. Αυτή είναι η δρόμη μας. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τα σπίτια, αλλά μπορούμε να χωρέσουμε με συγκεκριμένο σεβασμό ένας τον άλλον όλοι παντού. Και ναι, έχετε δίκιο, ο γιος τουλάχιστον αρχίσουν και εκπαιδεύονται. Είμαστε το πρωί και σε ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου είναι η συνείδηση γενικότερα των καινούριων παιδιών. Μακάρι με πολύ αγάπη σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι ένας συνερημένος, ένας τόπος μαγικός, να τον φροντίζουμε, γιατί χωρίς ανθρώπους δεν θα μπορούμε να πάμε μακριά. Οπότε θέλουμε τους ανθρώπους να καβαλάνε μηχανές, αυτοκίνητα, οτιδήποτε άλλο, και με σεβασμό ο ένας τον άλλον να φτάνουμε στον προορισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ.